αγώνας για την τέταρτη αγωνιστική μεταξύ της Ομόνιας Σαραδίπου και της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει σφοδρά παράπονα από το τρίο της διαιτησίας Αργυρού, Κουρέα και Κωνσταντίνου με αποκορύφωμα τη φάση στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Στο λεπτό αυτό, ο διαιτητής Αργυρού έδωσε παράβαση σε βάρος της ΑΕΚ έξω από την περιοχή. Παράγοντες της Σαραδίπου όρμησαν προς το μέρος του υπόπτη κυρίου Κουρέα, ζητώντας πέναλτι. Μετά την πάροδο 7 περίπου λεπτών, ο διαιτητής του αγώνα, ύστερα από υπόδειξη του υπόπτη κυρίου Κουρέα, έδωσε πέναλτι υπέρ της Σαραδίπου, δίνοντας το έναυσμα για έντονες διαμαρτυρίες από τους οπαδούς και ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ Λάρνακος. Στο κοινοτικό στάδιο Σαραδίπου ήταν σήμερα ο συνάδελφος Αντώνης Μπλέιζου και μας ενημερώνει σχετικά. Θεοδότου θα κάνει τις έναυσες στην περιοχή. Γκούνεφ θα χάσει κεφαλιά. Χαραλάμπου στο σούτ. Παλά στο δοκάρι. Πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα για την Ομόνια Σαραδίπου. Ίζα θα δώσει στο Λαζαρίδη που θα προωθηθεί από αριστερά. Λαζαρίδης κάνει την επίθεση μόνο στο Λαζαρίδη. Στο σούτ η μπάλα φεύγει έξω. Νέο Κλέους δίνει στον Γκούνεφ. Γκούνεφ έτοιμος για το σούτ. Ωραίο σούτ η μπάλα φεύγει έξω. Σίκης για την Ομόνια Σαραδίπου. Προς την είπα για τον Ιακώβου από αριστερά. Ιακώβου το σούτ, γκολ! 1-0 για την Ομόνια Σαραδίπου με ένα έξοχο γκολ του Ιακώβου στο 14ο προς 15ο λεπτό. Έτσι έχουμε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Ωραία στο Μάριο τον Κωνσταντίνου. Το σούτ πολύ άστοχο. Χτελείται στα γρήγορα το φάουλ. Σίκης. Θα πιάσει το σούτ. Μεγάλη απόκρουση του Μαυρί σε κόρνερ. Τσουκάλης. Δεν μπορούσα να παίξει στη ΣΑΕΚ. Ίζα μέσα στην περιοχή. Το σούτ. Θα αποκρούσει τελικά ο Λιμπουρίς. Κάνει την επίθεση ο Βραζιλιάνος. Ίζα. Θα μπει στην περιοχή. Καταδιώκεται από τον Μιλίκοβιτς. Το σούτ απευθείας έξω. Είναι η κόκκινη κάρτα στον Ιακώβου αφού ο παίκτης Σαραδίπου είχε δεχτεί στο 32ο λεπτό την κίτρινη. Στα γρήγορα εκτελέστηκε το κόρνερ με το Τσουκάλι. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Νίκο Ηλία. Η σέντρα από το Τσουκάλι. Κεφαλιά γκολ! Ο Ίζα καταφέρει να ισοφαρίσει. Είναι το 1-1. Στο 12ο λεπτό της επανάληψης ο Ίζα καταφέρει να ισοφαρίσει για την ΑΕΚ με ωραία κεφαλιά. Έτσι έχουμε 1-1 στο στάδιο Σαραδίπου. Τσουκάλης. Ίζα φεύγει μπροστά ο Ίζα. Ίζα θα μπει στην περιοχή. Πλασάρι. Άσχημο όμως το πλασέ του Ίζα. Προσπαθεί να σύγκρουσει παίχτη του Στελιανίδης. Βρίσκει τον Μάρκου. Μάρκου το σούτ. Γκολ. Ένα έξοχο γκολ του Μάρκου. 2-1 για την ΑΕΚ. Στο 37ο λεπτό της επανάληψης ένα περίφημο γκολ του Παύλου του Μάρκου. Έτσι έχουμε το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Για την Σαραδίπου, για το Ρούιν. Το σούτ του Ρούιν, η μπάλα φεύγει έξω. Κεφαλιά για το Τσουκάλι, ωραία για το Θεοδότου από δεξιά. Φεύγει μπροστά ο Γιώργος, ο Θεοδότου θα μπει στην περιοχή. Αμέσως η παράλληλη σέντρα, Ίζα, 3-1. 3-1 για την ΑΕ. Το 40ο λεπτό της επανάληψης. Offside τελικά. Το γκολ ακυρώνεται όπως δείχνει ο υπόπτης κύριος Κωνσταντίνου. Στυλιανίδης ωραία για τον Ίζα. Από πλάι για ο Ίζα. Σέντρα. Λίγο έξω. Είναι corner τελικά όπως δείχνει ο κύριος Αργυρού. Ρούιν. Πέφτει κάτω ο Ρούιν. Ο κύριος Αργυρού δείχνει φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Να δούμε τι έχει δώσει ο κύριος Αργυρού. Έπεσε κάτω ο Ρούιν. Οι παίκτες της Ομόνιας Σαραδίπου ζήτησαν πέναλτι. Έχουν τρέξει και πάνω στον επόπτη κύριο Κουρέα. Τώρα να δούμε τι έχουν δώσει. Τρέχουν πολλοί παράγοντες εκεί προς τον κύριο Κουρέα και πάνω σε διαιτητή κύριο Αργυρού. Κύριος Αργυρού φαίνεται ότι είχε δώσει φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Βλέπουμε και επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Κάτι που δυστυχώς δεν πρέπει να βλέπουμε στα κυπριακά γήπεδα. Πεμβαίνει και η αστυνομία. Έχει δώσει πέναλτι ο κύριος Αργυρού. Ακριβώς το τελευταίο λεπτό ο κύριος Μιχάλης Αργυρού έχει δώσει πέναλτι μετά που συμβουλεύτηκε τον επόπτη του κύριο Κουρέα. Ο κύριος Αργυρού έχει δείξει το σημείο του πέναλτι. Έντονες διαμαρτυρίες εκεί του Ίζα προς τον επόπτη κύριο Κουρέα. Αφού ήταν με δική του υπόδειξη που ο κύριος Αργυρού έδειξε το σημείο του πέναλτι. Μιλίκοβιτς απέναντι στο Μαυρί. Μιλίκοβιτς και 2-2. Μιλίκοβιτς ισοφαρίζει τελικά σε 2-2 μετά από χτύπημα πέναλτι.